Με 241 ψήφους υπέρ και μόλις 7 κατά, το Ρουμανικό Κοινοβούλιο ήρε την εμπιστοσύνη του προς τον Πρωθυπουργό Σορίν Γκριντεάνου, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα κυβέρνηση με ευρεία πλειοψηφία. 6 μήνες αφού το ανέλαβε καθήκοντα, το δικό του Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και η συγκυβερνώσα Συμμαχία Φιλελευθέρων Δημοκρατών απέσυραν τη στήριξη προς το πρόσωπό του, υποστηρίζοντας πως δεν υλοποίησε τις εξαγγελίες του. Ανεξάρτητοι παρατηρητές θεωρούν πως ο Γκριντεάνο έπεσε θύμα της δυσαρέσκειας των σοσιαλδημοκρατών και του προέδρου τους Λίβιου Ντρακνέα, που επιδιώκουν να τον αντικαταστήσουν με στόχο τη χαλάρωση στους νόμους κατά της διαφθοράς και εν τέλει την προστασία μεγαλοστελεχών του κόμματος που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διαφθορά. Ο αντικαταστάτης του Σορίν Γκριντεάνο αναμένεται να προταθεί εντός της εβδομάδας.